Τι κάνω εδώ, ε. Κανονικά ήταν να φέρω και την πλατεία του Αντρέα μαζί, αλλά έφερα μόνο εμένα. Παίζει TEDx Athens να έχεις κάνει μεγάλο λάθος σήμερα, ε. Παίζει να έχω κάνει κι εγώ μεγάλο λάθος. Αλλά η ζωή μου έχει μάθει ότι από τα λάθη βγαίνουν τα πιο όμορφα σωστά. Συνήθως μιλάω μέσα από τα τραγούδια μου, μέσα από στίχους και μουσικές. Λέω ιστορίες άλλων. Μα τη δικιά μου την ιστορία δεν έχω τολμήσει να την πω ακόμα. Καλησπέρα σε όλους. Μεγάλωσα στο Γαλάτσι, στην Αθήνα, μονογονεϊκά και όχι πατροπαράδοτα. Και Κυψέλη, πολυπολιτισμικά. Η μητέρα μου δούλευε τρεις δουλειές για να μας μεγαλώσει τρία παιδιά, με αποτέλεσμα να μην παίρνουμε την ουσιαστική φροντίδα που χρειαζόμασταν. Και εγώ μεγαλώνοντας, ψάχνοντας για προσοχή και αποδοχή, έμπλεξα κάπως με κακές παρές και η μάνα μου, τα αντανακλαστικά της, λειτουργήσαν μπαμ και με έδιωξε στην Καλαμάτα. Η Καλαμάτα ήταν το πιο λάθος μέρος, την πιο λάθος στιγμή. Φανταστείτε λοιπόν έναν 14χρονο, ο οποίος ζει σε μια πόλη 5 εκατομμυρίων, εν μία νυχτή σε ένα χωριό 1000 ατόμων, δεν ήξερα κανέναν, έπρεπε να προσαρμοστώ γρήγορα για να την παλέψω. Οπότε ξεκίνησα να δουλεύω αναγκαστικά ως σιδεράς στον πατέρα μου και σταμάτησα το σχολείο. Ναι, δύσκολο. Εγώ το μόνο που ήθελα ήταν να βρίσκομαι εκεί που ήταν οι φίλοι μου, γιατί παράλληλα αυτοί περνούσαν μια εφηβεία φοβερή. Ζούσαν τον έρωτα, πηγαίναν σε συναυλίες, γνωρίζαν την Αθήνα, κανονίζανε τις πρώτες τους διακοπές. Και ερχόταν ο αδερφός μου τα καλοκαίρια και μου έφερνε κάτι κασέτες εκεί, hip-hop, και εγώ είχα κολλήσει και ήθελα να βρίσκομαι στον πυρήνα οπωσδήποτε. Τέλος πάντων, μετά από λίγο καιρό, από την ξενέρα μου και τη μοναξιά μου και τη θλίψη μου, πήρα ένα μίξ χαπιών σε συνεργασία με κάτι άλλο και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να πάω στο νοσοκομείο σε κομματώδη κατάσταση. Δεν είναι αστείο, το ξέρω, αλλά έτσι ήταν τα πράγματα. Ξύπνησα μετά από τρεις μέρες. Η μητέρα μου πάνω μου κατσάδιαζε τον πατέρα μου και λέω: «Οκ, το πήραμε το εισιτριάκι, κόστησε λίγο ακριβά». Αλλά ναι, στα 17 γύρισα πίσω στην πόλη. Εκεί ήρθε για τα καλά το hip-hop στη ζωή μου. Μέχρι τότε είχα την ταμπέλα του άτακτου. Το hip-hop μου έβαλε κι άλλα στερεοτυπικά ταμπελάκια, όπως του σκληρού, του νταΐ, του βίαιου, του τσαμπουκαλί, του μισογίνη. Στην πορεία ήρθαν κι άλλα. Και δίχως να το καταλάβω, μπήκα σε μία φυλακή. Οποιοδήποτε συνέστημα γλυκύτητας, τρυφερότητας, στοργικότητας που είχα, αυτό μπήκε πίσω από αυτή τη μάσκα. Και εκεί, δηλαδή στην ουσία, το hip-hop μου υπαγόρευε έναν τρόπο ζωής και έναν χαρακτήρα. Και εκεί γεννήθηκε ο εισβολέας. Τα άλλα όλα τα έκρυβα κάτω από το χαλάκι. Το rap όμως υπήρξε και πολύ σπουδαίο για μένα, γιατί με έφερε κοντά στη λογοτεχνία, σε αυτό το παιχνίδισμα της τυχομυθίας που προσπαθείς να κολλήσεις τις λέξεις σου. Ο τρόπος που φτιάχναμε μουσική, η κουλτούρα του, ήταν κάτι καινούριο. Δηλαδή, είχαμε το sampler, παίρναμε δείγματα από τις μουσικές του κόσμου και ψάχνοντας γνωρίζαμε και τη μουσική γενικότερα. Είχα βρει μια οικογένεια, τέλος πάντων, που δεν είχα μέχρι εκείνη την ώρα. Είχα μεγάλη αποδοχή, ένιωθα πως είμαι κάποιος που μετράει, είχα πάρει τρελή αυτοπεποίθηση. Και το hip-hop έγινε στην ουσία το όχημα που με μετέφερε φανταστικά από το ένα μέρος στο άλλο. Μπορούσα να γίνω όποιος θέλω, έχανα την επαφή με την πραγματικότητα, γινόμουν ο θλιμμένος, γινόμουν αδικημένος, γινόμουν θυμωμένος, γινόμουν... Τέλος πάντων, ξέφραζα την αγάπη μου για την εγκληματικότητα, ας πούμε, για κάποιο λόγο, δεν ξέρω. Το παίζα μάγκας και έβριζα χωρίς λόγο, απλά για να τραβάω τα βλέμματα. Σήμερα είναι το trap και το drill. Δεν έχει καμία διαφορά με χθες. Είναι ένας μουσικός καθρέφτης, αν θέλετε, ένας καθρέφτης της κοινωνίας μας που εξηγεί ακριβώς αυτό, το ότι όσο πιο γρήγορα μπορούν να γίνουν όλα, χωρίς δυσκολία, χωρίς να εμβαθύνουμε, τόσο καλύτερα για όλους. Το πόδι, 10 στίχους, μισή μουσική, όπως και έρωτες άλλωστε και οι φιλίες
Και οι γνωριμίες έρχονται και φεύγουν, μπαμ, δεν προλαβαίνουμε να σαλέψουμε. Έτσι και οι δίσκοι βγαίνουν σήμερα, αύριο ξεχνιούνται. Γιατί αύριο βγαίνει κάτι καλύτερο και πάει λέγοντας. Σήμερα η φυλακή μας είναι τα προφίλ μας, να δηλώσουμε αυτό, ότι είμαστε εκείνο, ότι κάνουμε το άλλο, ότι τρεφόμαστε από ακόλουθους και καρδούλες. Και οι μουσικές που προανέφερα είναι εκεί να προσδίδουν το soundtrack όλης αυτής της εποχής, της περίεργης που ζούμε. Είμαστε σε πλήρη αποσύνδεση, δηλαδή τα κριτήρια πέφτουν όλο και πιο χαμηλά, δεν θέλουμε πολύ σύνθεση, να μην έχει πολύ πληροφορία, τέλος πάντων να μην κουραζόμαστε, να μην νιώσουμε και κανένα συνέστημα, μόνο ανωτερότητα. Μην ξεχνάμε όμως ότι στα αυτιά μας φτάνει συνήθως το επιφανειακό πράγμα, δηλαδή αυτό που πουλάει πιο πολύ, αυτό που έχει τα περισσότερα views. Πολλές φορές, ας πούμε, έχω τύχει να είμαι σε ένα δωμάτιο και να έρχεται κάποιος να λέει «Τον άκουσες αυτό το μαλάκα, τι ηλιθιότητα έβγαλε, άκου, άκου, άκου». Και μου το βάζει 10 φορές, κράζει και κοροϊδεύει και παράλληλα δίνει άλλα 10 views στον αγαπημένο του ηλίθιο. Και εκεί καταλαβαίνω το τρομακτικό, πως κάποιες φορές δεν ακούμε μουσική για να γουστάρουμε πραγματικά, ακούμε μουσική για να κράζουμε και να νιώθουμε πιο έξυπνοι. Κοροϊδεύουμε την κατά τα άλλα σάπια σκηνή, αλλά είναι παντού γύρω μας, το βλέπουμε, είναι και στην πολιτική το ίδιο πράγμα συμβαίνει, συμβαίνει και, και στα reality show, κράζουμε, κοροϊδεύουμε και, το καταναλώνουμε ταυτόχρονα σαν να είναι το καλύτερο junk. Και όχι μόνο κάτω από το χαλί δεν κοιτάμε, στρώνουμε και ένα δεύτερο από πάνω έτσι για να γουστάρουμε και όλα καλά. Λοιπόν, εγώ βλέπω την ίδια ανάγκη για προσοχή, όπως τότε. Τις ίδιες θεματικές, ληστείες, μαχαίρια και ό,τι άλλο, που σε άτομα όπως εμάς, τότε πιτσιρικάβες, αντίστοιχα και σήμερα, που ήμασταν άγραφα βιβλία και ανοιχτοί σε μια επικίνδυνη ζωή, το hip-hop και η κοινωνία μπορούσαν να μας μουτζουρώσει πολύ άνετα. Και, δηλαδή, υιοθετώντας, ας πούμε, μια κουλτούρα και μια φρασιολογία που δεν γνωρίζουμε καν, δηλαδή μια φρασιολογία και μια... πώς το λένε, είναι αστάση ζωής που δεν γνωρίζουμε καν, είναι πολύ εύκολο να θολώσει την προσωπικότητά μας. Sorry που κουνιέμαι πολύ πάνω κάτω, έχω συνηθίσει από το live, Λοιπόν, οπότε δεν διαφέρει το τώρα. Η μουσική είναι ένα όχημα, παιδιά, και το συγκεκριμένο όχημα είναι τρελής υποδύναμης. Δεν είναι τυχαίο που τρεντάρει στα charts παγκοσμίως. Είναι minimal, είναι 2,5 λεπτά το κομμάτι και το καταλαβαίνει ο καθένας, ας πούμε. Αλλά τι είναι το όχημα χωρίς τον οδηγό του? Ο οδηγός είναι αυτός που σε πάει. Ο οδηγός είναι αυτός που σε κατευθύνει, που σου λέει... Αυτό που σου λέει δεν είναι όλα μόνο σαπίλα. Υπάρχουν οδηγοί που σε πάνε ένα ταξίδι που δεν θες να επιστρέψεις, που σου δίνουν διέξοδο, που σε προβληματίζουν, που το βίωμά τους και το συναίσθημά τους και τη γλυκύτητά τους και την τρυφερότητά τους δεν φοβούνται να την εκφράσουν. Οπότε τι γίνεται. Ο Καζαντζάκης έλεγε κάποια στιγμή σε ένα βιβλίο που είχα διαβάσει που πήγαινε ταξίδι στην Ασία, ότι τα ασιατικά κοχύλια μετουσιώνουν όλη τη σαπίλα του τριγύρου τους σε μαργαριτάρι. Αυτά λοιπόν που σας λέω είναι τα δύσκολα παιδιά που κάνουν τη δυσκολία και τον πόνο τους σκαλοπάτι για να ανεβούν και οι άλλοι να δούνε από τη δικιά τους θέα. Και το βλέπω και στο διαδίκτυο, ας πούμε, κάποια σχόλια που κοιτάζω, βλέπω πόσο ανάγκη έχει ο κόσμος στην τέχνη και πώς, ας πούμε, πόση δύναμη μπορεί να αντλήσει από αυτό το πράγμα. Και αν με ρωτήσετε, νομίζω ότι αυτό είναι η μεγαλύτερη πληρωμή για να είναι καλλιτέχνη. Κάποτε είχα κάνει ένα πολύ επιφανειακό κομμάτι, το οποίο είχε γνωρίσει πολύ μεγάλη επιτυχία. Με πέραναν τηλέφωνα για live όλη την ώρα, γίναγα επί 3 χρόνια. Δηλαδή, γύριζα όλη την Ελλάδα, παράτησα εν μέρη τη δουλειά που έκανα, έβγαλα λεφτά που ούτε καν τα είχα φανταστεί. Έκτοτε ήθελα να κάνω συνέχεια και τέτοιου είδους κομμάτια, ώστε να διατηρήσω αυτό που είχα, αυτό που ζούσα, ας πούμε. Τι ζούσα, νύχτα, τεμενάδες, αυλικούς, επιφανειακούς φίλους, επιφανειακές σχέσεις. Που είχαν ως αποτέλεσμα να με βάλουν να κυνηγάω ένα hit. Για κανένα λόγο. Απλά να γράφω μουσική για τους άλλους και όχι για τον εαυτό μου, δηλαδή να εξυπηρετώ τα γούστα των άλλων. Ξέρετε, ένας καλλιτέχνης και όχι μόνο, ειδικότερα με τέτοιο background, όταν πάρει μια τέτοια αποδοχή, είναι πολύ εύκολο να παραμυθιαστεί και να τρελαθεί. Κυριολεκτικά.
Οπότε εγώ ακροβατούσα με το ένα πόδι εδώ και το άλλο εκεί. Γιατί το hip hop εκτός από στερεοτυπικά τα μπελάκια μου είχε μάθει και αξίες. Να πολεμάω το άδικο, να στέκομαι δίπλα στο αδύναμο, στο διαφορετικό. Και εγώ μέσα σε όλο αυτό πάλι καλά μου έκοβε και έφερνα το Λιάκο παρέα. Το 12 λοιπόν, από τις πιο σημαντικές περιόδους στη ζωή μου, γιατί ήταν από τις πιο δύσκολες, είδα έναν πολύ κοντινό μου άνθρωπο να πέφτει και να μην σηκώνεται. Το χτύπημα ήταν κοφαντικό, το χαστούκι ήταν τεραστίων διαστάσεων. Σε ένα βράδυ αλλάξαν όλα, ό,τι ήξερα το ξέχασα. Για πολύ καιρό δεν ένιωθα συγκινήσεις, ήμουνα τελείως κενός από τα πάντα. Έχασα τον εαυτό μου και υπάρχουν στιγμές, να φανταστείτε, από εκείνη την περίοδο που δεν θυμάμαι καν. Είναι σαν να τις έχουν πατήσει delete, σαν να τις έχουν διαγράψει. Άρχισα λοιπόν να αλλάζω. Και ξέρετε, όταν αρχίζεις να αλλάζεις, δεν σημαίνει ότι θα το κάνουν και άλλοι γύρω σου. Ή ας πούμε, ούτε θα το καταλάβουν ότι αλλάζεις, γιατί δεν πιστεύουν ότι μπορείς να αλλάξεις. Και αντιλαμβάνονται αυτή τη συμπεριφορά ως κάτι παροδικό. «Α, ένας βήχας είναι, θα φύγει ρε παιδάκι μου, εντάξει, το παιδί έχει φτέρνισμα». Και σε κοιτάνε καλά-καλά γιατί δεν είσαι ο ίδιος. Κάτι είναι αυτό που κάτι σπάει μέσα σου και κολλάει τελείως διαφορετικά. Η κάθοδος λοιπόν, η πνευματική, η ψυχολογική, ο χωρισμός, τα ναρκωτικά, το αλκοόλ, η κρίση πανικού, οι φίλοι που περίμεναν να είναι εκεί και δεν ήταν. Κάπου εκεί ο εισβολέας μέσα μου πέθανε, δεν υπήρχε πια, δεν υπήρχε και νόημα. Με έβαλε να σκεφτώ πόσο ρευστά είναι τα πάντα. Δεν έχει σημασία το ποιος είσαι, τι κάνεις, με ποιο αμάξι τριγυρνάς, με ποια γυναίκα είσαι, τι ρούχα φοράς και τη μάρκα, τίποτα δεν έχει σημασία. Ένας μάστορας σε μια δουλειά μου είχε πει, «Λιάκο μου, λέει, το μόνο όχημα που δεν παίρνει κοτσαδόρο είναι η νεκροφόρα. Τίποτα δεν θα πάρουμε μαζί». Λοιπόν, ευχαριστώ. Έπειτα λοιπόν από πολλή ψυχοθεραπεία με μια υπερτυπάρα που τη λέγανε Στέλλα, «Να είσαι καλά γυναικάρα μου, σ' αγαπάω όπου κι αν είσαι, σε ευχαριστώ». Σταμάτησα να λέω μπαρούφες στον εαυτό μου, γιατί άμα δεν λέω μπαρούφες στον εαυτό μου, δεν λέω ούτε σε σένα, ούτε σε σένα. Να μην υποστηρίζω δηλαδή τη βλακεία μου για να μην βγω λάθος. Το λάθος τώρα είναι και αυτό της εποχής. Μην κάνουμε ένα λάθος και μας κρεμάσουν ανάποδα. Ή αν κάνουμε κανένα λάθος, να προσπαθούμε να βγάλουμε τους άλλους τρελούς. Είναι γιατί η κοινωνία δεν μας έχει επιβραβεύσει ποτέ για το λάθος. Ας πούμε, πότε ήταν η τελευταία φορά που άκουσες μπράβο για λάθος? Εγώ δεν θυμάμαι, πραγματικά. Αλλά τα κορόιδα δεν ξέρουν ότι εκεί βρίσκεται όλη η μαγεία. Λοιπόν, το 19 λοιπόν που έπαψα να γυρεύω ταυτότητα ως καλλιτέχνης, βασικά δεν νιώθω καν καλλιτέχνης. Νιώθω ένας άνθρωπος που απλά λέει αυτό που λέει με το δικό του τρόπο, ένας παρατηρητής που άλλοτε αφηγείται με μία κιθάρα, άλλοτε με ένα ράπ, άλλοτε με ένα μπουζούκι, άλλοτε με ένα τραγούδι. Σταμάτησα να με νοιάζει αν θα υπάρξει αποδοχή και απελευθερώθηκα. Υπάρχει μια ιστορία. Όταν ήμουν μικρός, η μητέρα μου φιλοξενούσε μια οικογένεια προσφύγων από το Λιβανό, η οποία είχαν μια κόρη. Δεν θυμάμαι πολλά από την παιδική, από τη μουρίτσα της. Θυμάμαι όμως ότι παίζαμε ατελείωτες ώρες και στη δίψα μας επάνω για παιχνίδι, ξεχνούσαμε ότι δεν μιλούσαμε την ίδια γλώσσα. Η φαντασία μας έστεινε δικούς της κανόνες, μόνο με τα μάτια. Και φαντάστου, έλεγα στους φίλους μου, ξέρω να μιλάω αράβικα, ξέρεις. Οπότε δεν υπήρχαν φίλτρα, δηλαδή δεν υπήρχαν σωστά και λάθη. Η μητέρα μου έφερνε σπίτι τύπους, ό,τι να είναι, ακούγανε από Παύλο Σιδηρόπουλο, Λαμπάντα, Deep Purple, Deepest Mode και δημοτικά, ξέρω εγώ. Οπότε δεν υπήρχαν σωστά και λάθη. Όταν αγκάλιασα λοιπόν τον Λιάκο, και πήγα κόντρα σε αυτή την εικόνα που έκτιζα τόσα χρόνια. Φτιάξα ένα δίσκο ο οποίος λεγόταν Λιάκος versus Εισβολέας. Το οποίο τι έκανα, τα ακούσματα που είχα μικρός, τις κιθάρες, το ράπ, τη εισβολέα, τα βάλα όλα μαζί και τα κυκλοφόρησα. Δηλαδή τι έκανα, χρησιμοποιούσα πλέον αυτά που είχα μάθει ως εργαλείο και όχι ως ταυτότητα. Ήταν μεγάλο ρίσκο στην καριέρα μου αυτό, γιατί ήξερα ότι θα χάσω κόσμο από το σκληρό πυρήνα.
Αλλά ταυτόχρονα ήταν και φουλ λυτρωτικό, γιατί άκουγα ξεκάθαρα εμένα, αυτό ακριβώς που είμαι. Δεν είχα νιώσει ποτέ περισσότερη ελευθερία και ένιωσα ακριβώς όπως τότε, παιδί. Ξέρω να μιλάω αράβικα, ξέρω να μιλάω αγγλικά και κάθε λέξη, κάθε γλώσσα, ας πούμε. Ο μόνος τρόπος για να ανταπεξέλθεις σε έναν ανελεύθερο κόσμο είναι να γίνεις τόσο απόλυτα ελεύθερος που η ίδια σου ύπαρξη να αποτελεί πράξη επανάσταση, έλεγε ο Άλμπερ Καμί. Ξέρω πλέον ότι η φαντασία μου είναι σε επαφή με την εσωτερική μου φωνή, είναι έτοιμη να κάνει δυνατά λάθη, είναι έτοιμη να συνδεθεί, να τσαλακωθεί και όχι μόνο με πάει καλά, έχει ανοίξει βεντάλια του κοινού μου, στο ασταλάι μου βλέπω άτομα που δεν έχω ξαναδεί, ανοιχτές κεραίες, ανοιχτά ραντάρ, καμία ταμπέλα, κανένα κόλλημα. Θες να κάνεις headbanging, ας πούμε, με dubstep και rock, κάντο. Θες να κάνεις breakdance με νταούλη και ζουρνά, γουστάρεις, κάντο. Θες να κάνεις trap με μπουζούκι, γιατί όχι. Το μόνο μας εμπόδιο, φίλοι μου, είναι το μυαλό. Και για να ακριβολογώ, το μόνο μας εμπόδιο είναι οι ταμπέλες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.